την ιστορική ομάδα της πόλης μας, τον ΠΑΣ Γιάννενα, του οποίου η ιστορία συνεχίζεται, τιμά με ειδική εκδήλωση το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας ο Δήμος Ιωαννιτών και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών με την συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας στην αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών και θα παρευρεθούν να μιλήσουν για την ομάδα και την ιστορία της οι δημοσιογράφοι Γιάννης Καραλής και Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Στην εκδήλωση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, Κώστας Γκόγκος, ενώ ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα επεφύλαξε ο εκπρόσωπος τύπου Μπάμπης Καρβέλης. ΠΑΣ Γιάννενα, 50 χρόνια, η ιστορία συνεχίζεται. Όπως γνωρίζετε, τη χρονιά που πέρασε, ο ΠΑΣ Γιάννενα συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής. Με την ολοκλήρωση λοιπόν της περίοδου δράσεων των εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου για την περίοδο 2016-2017, σχεδιάσαμε μια τιμητική εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ιστορικής ομάδας μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017, στις 8 το απόγευμα, στην αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας. Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η απόδοση τιμής στην πορεία της ομάδας, τις σημαντικές της στιγμές και τους πρωταγωνιστές της. Παράλληλα, θέλουμε να σηματοδοτήσουμε και την επιθυμία όλων μας να σταθούμε κοντά στην ιστορική μας ομάδα και για το μέλλον. Στην εκδήλωση θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουν για την ομάδα και την ιστορία της δύο διακεκριμένοι δημοσιογράφοι από το χώρο του αθλητισμού, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο Γιάννης Καραλής. Πιστεύουμε ότι η δική τους οπτική θα φωτίσει σημαντικές στιγμές και όψεις της ομάδας μας, που καμιά φορά είναι καλύτερα να τις βλέπει κανείς από απόσταση. Στην εκδήλωση αυτή του Δήμου και του Πνευματικού Κέντρου συνεργάζονται η Περιφέρεια Ηπείρου και φυσικά η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα. Παράλληλα, και για να δείξουμε και τη δέσμευση όλων μας για μια καλύτερη όσο το δυνατόν πορεία της ομάδας στα επόμενα 50 χρόνια, σχεδιάσαμε μια δράση με τίτλο «Χρονοκάψουλα ΠΑΣ Γιάννενα 100 χρόνια». Καλούμε τους επισκέπτες της εκδήλωσης, τους συντελεστές, τους ομιλητές κλπ. Να γράψουν σε ειδική κάρτα που θα τους δοθεί μια ευχή ή μια προσωπική ιστορία από τον ΠΑΣ Γιάννενα. Πώς δηλαδή φαντάζονται την ομάδα στα επόμενα 50 χρόνια, τι εύχονται, τι ελπίζουν. Όλο το υλικό αυτό θα τοποθετηθεί σε ειδικό μεταλλικό κουτί από ανθεκτικό αλουμίνιο και σε επιλεγμένο σημείο της πόλης μας θα τοποθετηθεί, καθώς επίσης και αναμνηστική πλάκα για τα 100 χρόνια του ΠΑΣ Γιάννενα, δηλαδή ΠΑΣ Γιάννενα 2066. Το σημείο αυτό θα είναι επισκέψιμο, για αναμνηστικές φωτογραφίες κλπ. Θέλω και να πιστεύω ότι η εκδήλωση τιμής για τον ΠΑΣ Γιάννενα είναι και μια ευκαιρία συσπήρωσης και συνεργασίας όλων μας για την πρόοδο ενός σημαντικού κομματιού της πόλης μας, που φυσικά είναι ο αθλητισμός. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες, τα μέλη της αθλητικής οικογένειας, τους φιλάθλους, να συμμετάσχουν στην εκδήλωση και τη δράση αυτή και με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε όλοι μέρος της ιστορίας του ΠΑΣ Γιάννενα. Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα θέλει να ευχαριστήσει το Πνευματικό Κέντρο, το Δήμο, την Περιφέρεια, που φτιάχνουν μια τόσο όμορφη εκδήλωση για τον ΠΑΣ. Είναι πάντα δίπλα μας, μας δίνουν πάντα ό,τι μπορούν και πάντα θα τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει σε αυτή την εκδήλωση. Όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, το να δείξουμε συσπήρωση και το να είμαστε κοντά στην ομάδα είναι πολύ σημαντικό. Το ποδόσφαιρο γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Χρειαζόμαστε τον κόσμο, χρειαζόμαστε τις αρχές της πόλης, της περιοχής μας. Ας είμαστε όλοι μαζί για να ζήσουμε ακόμη πιο όμορφες στιγμές τα επόμενα χρόνια και όντως όταν ανοίξει αυτή η χρονοκάψουλα να έχουμε πάρα πολλούς λόγους να γιορτάζουμε.